Το Υπουργείο Οικονομίας επεξεργάζεται τη δυνατότητα επέκτασης του ανοιχτού κατεπιστευτικού λογαριασμού. Πρόκειται για μια επένδυση που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ. Στόχος δεν είναι μόνο να βρεθούν τα χρήματα για να διοχετευθούν στην ελληνική οικονομία, αλλά και να κατευθυνθούν στοχευμένα εκεί που πρέπει, τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ και στην εκπομπή Focus ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ο Άλεξης Χαρίτσης έδωσε έμφαση στη βάση ενός σχεδιασμού που θα δώσει υπεραξία στην ελληνική οικονομία, ενώ πρόσθεσε ότι η ίδρυση της Αναπτυξιακής Τράπεζας είναι πολύ σημαντική ως νέος συμπληρωματικός πυλώνας στο τραπεζικό σύστημα για τη ρευστότητα της ελληνικής οικονομίας. Το σημαντικό απ' όλα είναι η δέσμευση η οποία για πρώτη φορά υπάρχει στη συγκεκριμένη απόφαση του Eurogroup, ότι θα ληφθούν όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα, θα υπάρξει όλη εκείνη η βοήθεια, έτσι ώστε η Ελλάδα στο καλοκαίρι του 2018 να ολοκληρώσει το τρέχον πρόγραμμα και να βγει στις αγορές. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα είναι ένας νέος πυλώνας συμπληρωματικός προς τον συστημικό του τραπεζικού συστήματος. Και μπορεί να ενισχύσει τη ρευστότητα της πραγματικής οικονομίας. Καταπιστεύματα των Ελλήνων, τα οποία υπογράφονται οι ισολογισμοί από τον κύριο Παπούλια, τον Αλογοσκούφη, τον Βασιλάκη του 2007 και θα έχουμε και του 2011 από τον κύριο Βενιζέλο σε λίγο. Αυτά τα καταπιστεύματα λοιπόν λένε ότι η Ελλάδα έχει τρεις. Για ποιο λόγο θα πρέπει να πηγαίνουμε να κάνουμε διαπραγμάτευση ελεημοσύνης με τους διάφορους Γκάιζεμπλουμ και Μέρκελ και δεν ξέρω πώς λένε. Απέδειχθηκε εδώ στις μέρες μας πως 750 εκατομμύρια ήταν κάπου ξεχασμένα λεφτά. Δεν ξεχνά, αδερφέ, όταν η πείρα σου είναι μεγάλη, δεν έχει να πληρώσει μισθού συντάξει. 750 εκατομμύρια δεν τα ξεχνά, είναι δύσκολο. Γιάννη Κουρνάρα εντόπισε χρήματα σε έναν λογαριασμό εκτάκτων αναγκών από τον οποίο πληρώθηκε χθες το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θα πάμε στον Δημήτρη Σούλτο. Λοιπόν, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, Μάρα, εδώ και κάθε 24 ώρα έχει ενεργοποιηθεί ένας ειδικός μηχανισμός του Ταμείου, ο SDR, που μοναδικό σκοπό έχει, Μάρα, την εξασφάλιση της πληρωμής των ελληνικών δόσεων στην ώρα τους. Ο SDR είναι ένας αποθεματικός λογαριασμός, τον οποίο δημιούργησε το Ταμείο το 69 στα πλαίσια της συμφωνίας Bretton Woods. Απλά να σας πω ότι αυτό που μου δώσατε είναι ένα φέτ του 1985. Ο SDR είναι ένας αποθεματικός λογαριασμός, τον οποίο δημιούργησε το Ταμείο το 69 στα πλαίσια της συμφωνίας Bretton Woods. Δυνατότητα επέκτασης του ανοιχτού κατεπιστευτικού λογαριασμού. Αυτά τα παγκόσμια ταμεία θα λένε και καταπιστευματικοί λογαριασμοί. Είναι πολλοί οι λογαριασμοί λοιπόν που είναι κρυμμένοι. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να είσαι σε καμία φτωχοποίηση. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει κανένα μνημόνιο. Έχω αποφασίσει και με εξητάρει το γεγονός όλους αυτούς που εσύ νομίζεις μεγάλους σπουδαίους θα σου αποδείξω ότι είναι και όλοι αυτοί που κάθονται νομίζεις ψηλά θα γονατίσουν μπροστά σε σένα. Έτσι λοιπόν συνέλληνα και Έλληνα ήρθα να σε σηκώσω από γονατιστός και από γονιπτετούς και προφυλάζουσα θέσεις που είσαι και δεν πρέπει ποτέ να είσαι αυτό, γιατί το γένος αυτό δεν γονάτισε ποτέ ούτε σε θεούς. Τους κοιτάει μόνο στα ίσια και από το θεούς κοντράρισε και μαζί τους, έτσι. Πάντα κοντράρισε με τους θεούς. Για να καταλάβετε τη δύναμή του, τη θέκη που έχει μέσα, θα σε σηκώσω λοιπόν από εκεί και θα βάλω αυτά τα ζώα να γονατίσουν μπροστά σε σένα. Έχω κάνει τις επιλογές μου. Με εξητάρει πολύ το γεγονός να βάλω αυτά τα ζώα να γονατίσουν μπροστά σε σένα. Γιατί αυτό πρέπει να κάνω.